Σεβαστέ πατέρα, αξιότιμοι συνάδελφοι, σεβαστά στελέχη, και δεν θέλω να ξεχωρίσω κανέναν από εσάς, της Νέας Δημοκρατίας, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες. Αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που είμαστε σήμερα εδώ και υποδεχόμαστε, επιτρέψτε μου να πω, να κάνω μια μικρή αναφορά στο φίλο μου, τον Βασίλη τον Κικίλια. Ένα νέο παιδί, αυτοδημιούργητο, που πολέμησε πάρα πολύ, ένας πολύ αξιόλογος υπουργός και τώρα βεβαίως στην επικοινωνία του κόμματος. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Τα νέα τα στελέχη, οι δυναμικοί άνθρωποι που πρέπει να βάλουμε πλάτη και όλα τα στελέχη. Όλα τα στελέχη που είναι σε αυτή την, σε αυτόν τον αγώνα, να βάλουμε πλάτη, όπως είπε και ο Μάριος, να φύγει η χώρα από ένα πραγματικό τέλμα. Διότι έχω την αίσθηση, φίλες και φίλοι, ότι αυτό που ζούμε δεν μπορεί να περιγραφεί. Θα συμφωνήσω, έχει νόημα να κάνεις κάποια κριτική σε μια κυβέρνηση που είχε τάξει, είχε υποσχεθεί ότι θα φέρει την ελπίδα, έτσι ψήφισε ο κόσμος, με την ελπίδα. Και τώρα, επιτρέψτε μου να πω, το λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη εθνική κατάθλιψη που έχει έρθει ποτέ τα πολλά, πολλά τελευταία χρόνια η χώρα. Υπερφορολόγηση, στραγγαλισμός οικονομίας, συνταξιούχοι. Αυτή πραγματικά η αντιμετώπιση, τραγική αντιμετώπιση συνταξιούχους σε αυτό το πιο ευαίσθητο κομμάτι και βεβαίως στους ανέργους, οι οποίοι πραγματικά τα νέα τα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό, είναι λυπηρό. Καθημερινά βλέπετε, βλέπουμε όλοι νέα παιδιά να φεύγουν. Να φεύγουν και να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Ακούω για 500.000 νέους ανθρώπους που έχουν φύγει. Αυτό είναι το χειρότερο που έχει υποστεί αυτή η χώρα. Και αυτή είναι βεβαίως και η μεγάλη πρόκληση που έχουμε ως Νέα Δημοκρατία, διότι είναι εθνικό το έργο πια. Επιτρέψτε μου να πω. Έτσι με πόνο ψυχής τα βλέπουμε όλοι. Αλλά είναι εθνικό το έργο να κρατηθεί η χώρα ζωντανή. Όταν βλέπεις ότι η βασική φιλοσοφία αυτής της κυβέρνησης είναι να χτυπήσει τον όποιον παράγει. Όποιος προσπαθεί να βγάλει ένα ευρώ, είτε κάνει μια δεύτερη δουλειά, είτε λέγεται μπλοκάκι, είτε λέγεται επιχείρηση, μια βιοτεχνία. Οποιοδήποτε θέλει να παράγει σε αυτή τη χώρα, πλήττεται. Πώς μπορεί να έχει μέλλον αυτή η χώρα, πώς θα κρατήσουμε τα νέα τα παιδιά εδώ, πώς θα βρούμε δουλειά, πώς θα υπάρξει ανάπτυξη. Είναι πλέον εθνικό το έργο. Δεν θέλω να φέρω όλους τους τομείς. Διότι δεν είναι μόνο η οικονομία. Είναι και η παιδεία, είναι και η υγεία, είναι και η ασφάλεια για την οποία θα μας πει ο Βασίλης. Δεν είναι εγώ το τομέα. Είναι δυνατόν να έχεις 8.000 αποφυλακίσεις. 8.000! Γιατί δεν θέλω να λύσω κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημά τους είναι απλά πονάει χέρι, κόβει χέρι. Τι είναι η λύση τους. Πού βρισκόμαστε. Δεν θέλω να αναφερθώ στα εθνικά θέματα. Είναι πολύ ευαίσθητα και δεν γίνεται και δεν μπορεί να κάνεις έτσι, κριτική. Ή τέλος πάντων να πεις όπως πρέπει να πεις τα πράγματα, αλλά δείτε και στα εθνικά θέματα τι γίνεται. Τρία μέτωπα ανοιχτά για πρώτη φορά τα τελευταία πολλά χρόνια. Με πολύ εχθρικές πράξεις κρατών της Αλβανίας, των Σκοπίων, της Τουρκίας, εχθρικές πράξεις εναντίον της Ελλάδας. Πότε έχει ξαναγίνει. Καμία προετοιμασία διπλωματική. Είναι πολλά. Εδώ λοιπόν το σχέδιο είναι ένα και μοναδικό. Πρώτα απ' όλα να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Ξεκάθαρα. Είμαι από αυτούς που το είπα από την πρώτη στιγμή, καμία ανοχή σε ανθρώπους που είναι επικίνδυνοι. Και εγώ και πέρα να δώσουμε όλη στήριξη στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που θα είναι ο αυριανός πρωθυπουργός, και επιτρέψτε μου να πω, να είναι δυνατός και αυτοδύναμος πρωθυπουργός. Να προχωρήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, αλλά κυρίως που έχει ανάγκη η νεολαία, τα νέα τα παιδιά στο μέρος της πατρίδας. Βασίλη! Και πάλι ευχαριστούμε που είσαι σήμερα εδώ. Καλή δύναμη, καλή νίκη. Ευχαριστώ πολύ.